I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Γεια σας μάγκες, Nightlight εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω να σας πω μερικά πράγματα. Αλλά πριν μπω στη διαδικασία να σας τα πω, ξεκινάμε ότι σήμερα θα κάνουμε review ένα KZR, αυτό εδώ που βλέπουμε, στην κατηγορία των 115 κυβικών, κανονικά είναι 112 και 113 κυβικά, χρονολογία στο 13 με 20.000 χιλιόμετρα, τίποτα. Καλά, το τίποτα είναι σχετικό, τίποτα για τα, όταν κάποιος έχει μηχανή. Για παπάκι 20.000, εντάξει, είναι... Εκτός ότι είναι ένα KZR Kawasaki, είναι το πρώτο μου μηχανάκι, παιδιά. Με αυτό ξεκίνησα, με αυτό έχω φάει τις τούμπες μου. Το τι έχει τραβήξει από μένα αυτό το μηχανάκι... μόνο το μηχανάκι το ξέρει, κανείς άλλος. Όπω φίλε, έχω συνηθίσει λίγο με τις ταχύτητες, με τη μηχανή και... Είμαι με Τετάρτη, προσπαθώ να κατεβάσω και ανεβάζω κι άλλο. Πατάω προς τα κάτω. Για αυτό το μηχανάκι μπορώ να πω ότι μπορώ να σας κάνω ένα ολοκληρωμένο review, διότι το έχω δοκιμάσει από όλα τα στάδια. Δηλαδή και σε βροχή το έχω πάρει και σε χώμα. Γενικώς έχει περάσει πολλά από μένα. Είναι πρώτο χέρι, το έχει αγοράσει ο πατέρας μου, είναι του πατέρα μου πλέον. Δεν το έχει αγοράσει για μένα, το έχει αγοράσει για τον εαυτό του. Απλώς το χρησιμοποιούσα και εγώ μέχρι να πάρω το GLX, ιστορίες. Και αυτό εδώ ήταν και το μηχανάκι το οποίο έχω τρακάρει, έχω χτυπήσει, έχω πάθει πολλά. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από την ταχύτητά του και από την ροπή του. Λοιπόν, η 112 κυβικά μηχανάκι, η ροπή του είναι πάρα πολύ καλή. Το νιώθεις δηλαδή μόλις ξεκινάς πρώτη και τα σχετικά, είναι πάρα πολύ καλό. Μιλάμε πάντα για την τιμή του, το οποίο το βρίσκεις καινούριο 1750 ευρώ. Η ροπή του είναι πάρα πολύ καλή. Τα φρένα του πραγματικά από όλα τα παπάκια που παίζει να έχω οδηγήσει μέχρι στιγμής είναι τα καλύτερα εργοστασιακά φρένα. Τα καλύτερα. Και το μπροστά το δισκόφρενο που έχει και το ταμπούρο πίσω. Από τελικές μια 90 βγάζει, αν το δούμε και τώρα. Απλώς πρέπει να περιμένεις αρκετά μέχρι να βγει αυτή η 90. Να το πιάνει τα 90 του, χαλαρά. Εντάξει, δικάβαλο σε κατηφόρο με πατημένο το γκάζι, βγάζει 110. Αλλά και εδώ βλέπω 90 κάτι προς τα 100, εκεί είναι το maximum, σταθερά. Μπορεί τώρα που θα πάμε στην κατηφόρα να βγάλει και κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή είμαστε για το review, πάμε λίγο δεξιά. Εντάξει, για ταξίδι, παπί είναι, δεν είναι για ταξίδι. Για μέσα στην πόλη δεν σε κουράζει καθόλου, η σέλα του είναι αναπαυτική. Τα φώτα το βράδυ, εντάξει, φυσιολογικά, όχι τίποτα τρελό. Η κατανάλωσή του δεν θα την έλεγα ούτε χάλια ούτε καλή, όμως είναι κάτι μέτριο, εντάξει, στην ουσία, εντάξει, καρπιδατέρ είναι. Άμα θες να πάρει λίγο πιο μακριά, πέσατε καμιά λούτσα, πηγαίνει βέβαια, με μια 70 σταθερή, όπως βλέπουμε τώρα το μηχανάκι πάει χαλαρά. Από προβλήματα, ενώ βγαίνει από το εργοστάσιο, το πρώτο πράγμα που θα αλλάξεις στάνταρ είναι τα λάστιχα. Όπως και στα πιο πολλά μηχανάκια τα εργοστασιακά είναι πραγματικά παιδιά θάνατος. Το αμέσως επόμενο που αλλάζεις, όπως έλεγα, είναι το μπουζί. Το μπουζί, παιδιά, θέλει άλλαγμα, γιατί το μηχανάκι έχει φτιαχτεί με, ας πούμε, για ένα κλίμα χειμωνιάτικο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα ακούσετε πάρα πολλά KZR να πετάνε άκαυτες. Έντονες, δηλαδή να ακούγεται. Αλλά όχι όμορφο, ξέρεις, το μπαμ που σε καβλώνει. Άκαυτες, κάτι παφ ιστορίες να πούμε. Αυτά είναι από το μπουζί. Γιατί από το εργοστάσιο βγαίνει με ένα μπουζί το οποίο είναι για πιο χειμώνα κατάσταση και γι' αυτό πετάει και τις άκαυτες. Οπότε αλλάζει το μπουζί.
Εντάξει, πόσο, 3 ευρώ. Άλλο θετικό είναι η συναρμολόγηση με τα πλαστικά. Δηλαδή, άμα είναι να το ξεγυμνώσεις και να το ξαναβάλεις τα πλαστικά, δεν ακούγονται καθόλου, δηλαδή δεν τρίζει το μηχανάκι καθόλου. Και αυτό το λέω επειδή φανταστείτε όταν τράκαρα, αλλάχτηκαν όλα μπροστά, ήταν γυμνό το μηχανάκι. Και πραγματικά, μόλις μπήκαν όλα στη θέση τους, κανένα απολύτως πρόβλημα. Ούτε κρεασμούς, ούτε τίποτα. Οι αναρτήσεις του, εντάξει, μέτριες. Καθόλου κακές, όμως. Εντάξει, δηλαδή είναι μέτριο, άντε πες προς το καλό. Σχετικό είναι αυτό, μην περιμένεις και το καλύτερο πράγμα. Η εμφάνισή του είναι μπόμπα. Μιλάμε όλα για εργοστάσιο, έτσι, ό,τι συζητάω τώρα είναι μέσω εργοστασίου. Η εμφάνισή του, ρε φίλε, γαμάει. Από το εργοστάσιο είναι μπόμπα, από την αρχή ως το τέλος. Και η λεπτομέρεια πίσω το φτερό που είναι αυτό το πράσινο πραγματάκι είναι πάρα πολύ όμορφο. Η εξάτμισή του δηλαδή είναι επίσης πολύ όμορφη, που έχει αυτό το μαύρο στο τέλος σαν εξάτμιση, θα σας το δείξω μετά. Εντάξει, αυτό εδώ το μηχανάκι, επειδή είναι για δουλειά πιο πολύ, το παίρνει ο πατέρας μου. Έχει βαλιτσάκι από πίσω, για να βάζει το κράνος. Δεν έχει το φτερό, που δεν έχει το φτερό πίσω το πράσινο το, που σου δίνει καβασάκι να βάλεις στην αρχή. Ο ήχος της εξάτμισης είναι ωραίος. Παρόλο που είναι εργοστασιακός, είναι ωραίος, έτσι, απαλός. Μηχανικά δεν έχει βγάλει τίποτα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάω τώρα λαμπίκο να πλύνω το μηχανάκι. Και στο δεύτερο μέρος, που δεν θα είναι άλλο βιντεάκι, θα είναι στο ίδιο βιντεάκι, απλώς θα είναι δεύτερο για μένα, γιατί θα κλείσω τώρα και θα ξαναβάλω μετά να παίζει. Θα σας πω τι έχει παιχτεί, γιατί έχω αργήσει εδώ και μια εβδομάδα να βγάλω βιντεάκι, τι έχει παιχτεί με το XTX και τα σχετικά. Οπότε τα λέμε σε λίγο, μάγκες. Λοιπόν, μάγκες, τελειώσαμε και από εδώ, πλύναμε το μηχανάκι, σας το δείξα απ' έξω το πώς είναι. Κάτι που ξέχασα να πω, κάτι που είχα προσέξει σε αυτό το μηχανάκι και δεν μ' άρεσε εμένα προσωπικά, είναι ότι το stand έχει επαναφορά. Τι εννοώ με αυτό, ότι όταν το έχεις το stand, ρε παιδί μου, και το σηκώνεις το μηχανάκι, το stand από μόνο το ανεβαίνει πάνω. Είναι και καλό και κακό. Καλό είναι ότι δεν θα ξεχάσεις να το ανεβάσεις. Κακό είναι όταν π.χ. πες ότι σταματάω εδώ πέρα και θέλω να κατέβω, ρε παιδί μου. Πρέπει να κατεβείς κανονικά από το μηχανάκι, ώστε να βάλεις δύναμη με το πόδι να κατεβεί το stand, γιατί δεν είναι ότι κάνω ένα κλακ με το πόδι, κατεβαίνει κάτω και αφήνω το μηχανάκι. Είναι ότι πρέπει να κατεβείς, γιατί πρέπει να είναι σταθερά κάτω και μετά να αφήσεις το μηχανάκι, κατάλαβες. Τώρα που τελειώσαμε με το review, θέλω να σας πω ότι έχει παιχτεί λίγο με το XTX και το λόγο τον οποίο έχω μια εβδομάδα να ανεβάσω βιντεάκι. Λοιπόν, μπροστά στο πυρούνι, εκεί που είναι οι μπουκάλες, έχει αρχίσει και βγάζει λαδάκι από τη φθορά που αφαίνουν τα τσιμουχάκια, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Και επειδή βγάζει λαδάκια, αρκετά λαδάκια, δεν μιλάμε τώρα για... Βγάζει πράγμα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πηγαίνω για βολτούλε. Την Τετάρτη έχω κανονίσει με το Μάστορα να πάμε να αλλάξουμε μπροστά τα τσιμουχάκια για κάτι σίδερα που θέλει, τέλος πάντων. Έχει πολλή διαδικασία, έχει πολύ μαστόρεμα, δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου δηλαδή. Τετάρτη πιστεύω θα είναι όλα έτοιμα για να ξαναβγω να κάνω ένα βιντεάκι. Έρχονται και τα πράγματα τα οποία έχω παραγγείλει, οπότε ετοιμαστείτε και για αυτά. Εγώ ανυπομονώ, δηλαδή μέρα παραμέρα κοιτάω το που είναι, ξέρω εγώ, αν έχουν σταλθεί, αν έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχω βγάλει βίντεο εδώ και μία εβδομάδα. Ήθελα να βγάλω, εννοείται, και γι' αυτό και βγάζω αυτό εδώ το review, για να βγάλω βιντεάκι, να σας έχω ενημερωμένους για το τι γίνεται.
Ελπίζω να σας κάλυψα με το review. Οποιαδήποτε ερώτηση αν έχετε να κάνετε, γιατί μπορεί και εγώ ο άνθρωπος είμαι να ξέχασα να πω κάτι, δεν τα έχω σε χαρτί και να βλέπω το τι είναι το κάθε τι. Θέλω να με ρωτήσετε από κάτω, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Μια λεπτομέρεια που ξέχασα να σας πω είναι για τα άλογα του, είναι 8,5 άλογα στα 112-113 κυβικά. Αυτό ξέχασα να σας το πω που είναι εντάξει λεπτομέρεια. Είναι στα 103 κιλά επίσης. Άμα θέλετε να συνεχίσω με τα reviews σε παπιά, μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε άμα μου λέτε ότι σας αρέσει και θέλετε να συνεχίσω, το επόμενο βιντεάκι που θα είναι review θα είναι με ένα Innova Ejection. Έχω οδηγήσει το Ejection πάρα πολύ καιρό και έχω μια ολοκληρωμένη άποψη και γι' αυτό το μηχανάκι. Οπότε μάγκες αυτά και από μένα. Θα κλείσω εδώ πέρα. Θα τα πούμε νέο βιντεάκι. Λογικά θα είναι με το XTX. Θα είναι πάλι στους δρόμους. Οπότε καλή συνέχεια, μάγκες. Θα τα πούμε.